Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Με αφορμή μιας σπουδαίας και πρωτότυπης εργασίας με θέμα «Ιστορίες από το Ηραίο, μια εκπαιδευτική περιήγηση στο Ηραίο Περαχώρας με προτάσεις για δραστηριότητες», κυκλοφόρησε ένα μικρό βιβλίο με εκπαιδευτικό περιεχόμενο το 2013 «Η προϊσταμένη της εφορίας Αρχαιοτήτων Κορινθίας, κυρία Γιώτα Κασίνη». Σήμερα έχουμε την τιμή να είναι κοντά μας και να μας πει δύο λόγια για αυτή την υπέροχη εργασία που δεν αφορά μόνο τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στην βιβλιοθήκη των γραφείων μας στην Αρχαία Κόρινθο. Πράγματι, το βιβλίο αυτό το εκπαιδευτικό, «Ιστορίες από το Ηραίο», είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας, η οποία απευθύνεται κυρίως στα παιδιά, στην εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο είναι σχεδιασμένο το βιβλίο απευθύνεται εξίσου και στους ενήλικες. Είναι ένα βιβλίο το οποίο σχεδιάστηκε και πληρώθηκε στο πλαίσιο του έργου ΕΣΠΑ για την προστασία και ανάδειξη των μνημείων του Ηραίου της Περαχώρας. Ένα έργο ΕΣΠΑ το οποίο υλοποιήθηκε στην προγραμματική περίοδο 2007-2013. Πέρα από τις εργασίες που η αρχαιολογική υπηρεσία έκανε στα μνημεία, θεωρήσαμε σαν υπηρεσία ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρουσιάσουμε τα μνημεία του Ηραίου, αυτού του τόσο σημαντικού αρχαιολογικού χώρου που ξέρετε για πολλούς είναι λίγο άγνωστος και για την εκπαιδευτική κοινότητα κυρίως, δηλαδή δεν οργανώνονται συχνά εκδρομές σχολείων στο Ηραίο. Θεωρήσαμε λοιπόν απαραίτητο να σχεδιάσουμε και να εκπονήσουμε ένα βιβλίο το οποίο θα παρουσιάζει τα μνημεία του Ηραίου με ένα τέτοιο τρόπο όμως, ο οποίος να είναι και προσιτός και κατανοητός και γοητευτικός κυρίως για τα παιδιά, αλλά και για τους ενήλικες όπως είπα. Το βιβλίο αυτό λοιπόν έγινε στα πλαίσια του έργου ΕΣΠΑ. Έχει πάρα πολύ ωραία εικονογράφηση, διότι έγινε από έναν συνάδελφο ο οποίος είναι αρχαιολόγος αλλά είναι και σχεδιαστής. Κάναμε πάρα πολύ δουλειά βιβλιογραφική, δηλαδή δουλέψαμε πάρα πολύ το υλικό, γιατί τα μνημεία δεν σώζονται σε μεγάλο ύψος όπως ξέρετε και έπρεπε να είναι αναγνώσιμα, να μπορούν να παρουσιαστούν με έναν εύληπτο και γοητευτικό τρόπο στα παιδιά. Και εκτός από τις αρχαιολογικές πληροφορίες, καθαρά το επιστημονικό κομμάτι δηλαδή που θα πρέπει τα παιδιά να γνωρίσουν, δημιουργήσαμε και εκπαιδευτικά παιχνίδια, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να εφαρμόσουν ουσιαστικά με παιχνίδι και με έναν βιωματικό τρόπο αυτά που έχουν διαβάσει στο πρώτο μέρος του βιβλίου. Δεν φτιάχνονται πάντοτε βιβλία όταν κάνουμε έργα ΕΣΠΑ, αλλά προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εκτός από το εποπτικό υλικό, από ένα βιβλίο ή ένα φυλάδιο, το οποίο θα αφορά τις εργασίες που έγιναν στα πλαίσια του έργου ΕΣΠΑ ή οποιοδήποτε χρηματοδοτικού προγράμματος αφιερώνεται σε έναν αρχαιολογικό χώρο, πιστεύω ότι η επικοινωνία της επιστημονικής πληροφορίας πρέπει να περνάει μέσα από ένα εκπαιδευτικό βιβλίο. Γι' αυτό και το, όπως σας είπα, το σχεδιάσαμε και το υλοποιήσαμε και με μεγάλη επιτυχία, διότι ήταν ένα βιβλίο που πραγματικά άρεσε πάρα πολύ. Λόγω και του εύληπτου και εύκολου γενικά επιστημονικού λόγου, αλλά και των φωτογραφιών και των σχεδίων. Να πω ότι αυτό το βιβλίο διατίθεται δωρεάν για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς όταν κάνουν τις επισκέψεις τους στον αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου και παρακινούμε την εκπαιδευτική κοινότητα, τα παιδιά κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και των πρώτων τάξεων του γυμνασίου, ξέρετε, παρακινούμε την εκπαιδευτική κοινότητα να επικοινωνεί με την αρχαιολογική υπηρεσία, να οργανώνει εκδρομές στο Ηραίο της Περαχώρας, που εκτός από ένας πολύ σημαντικός αρχαιολογικός χώρος, είναι και ένας πανέμορφος χώρος. Είναι ένας χώρος για εκδρομή που πραγματικά, να ξέρετε, ότι μαζεύει πάρα πολύ κόσμο και όλες τις εποχές του χρόνου. Λοιπόν, παρακινούμε την εκπαιδευτική κοινότητα να κάνει οργανωμένες εκδρομές, να επικοινωνεί με την αρχαιολογική υπηρεσία, διότι όταν γνωρίζουμε ότι ένα σχολείο
μία τάξη ή και περισσότερες τάξεις. Μπορούν να επισκεφτούν οργανωμένα το χώρο. Εμείς θα διαθέτουμε το βιβλίο και για τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς. Και πρέπει να σας πω ότι μπορούμε και πριν την επίσκεψη να έχουμε μία επικοινωνία με τους δασκάλους, έτσι ώστε να διατίθεται το βιβλίο από νωρίτερα, δηλαδή να το δουλεύουν οι δάσκαλοι μέσα στην τάξη και να έρχονται έτοιμοι στον αρχαιολογικό χώρο, να τους γίνεται μία ξενάγηση και τα παιδιά να μπορούν να κάνουν και τις ασκήσεις που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο και που ουσιαστικά με τις ασκήσεις αυτές εμπεδώνουν τη γνώση τους για τον αρχαιολογικό χώρο. Ήταν μία προσπάθεια η οποία βρήκε πολύ μεγάλη ανταπόκριση, πρέπει να σας πω. Όχι τόσο όσο θα ήθελα. Θα ήθελα να έρθουν ακόμα περισσότερα σχολεία στον αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου. Όπως σας είπα, όχι μόνο γιατί είναι ένας ιδιαίτερα όμορφος αρχαιολογικός χώρος και με μνημεία τα οποία πραγματικά είναι μοναδικά για την Κορινθία, αλλά και γιατί είναι ένας χώρος που αξίζει τον κόπο να τον γνωρίσουν τα παιδιά από μικρή ηλικία, διότι θα παρακινήσουν και τους γονείς να τον επισκεφτούν. Ξέρετε, όταν τα παιδιά μέσω του σχολικού προγράμματος έρχονται σε επαφή με έναν αρχαιολογικό χώρο, είναι πολλαπλασιαστική ουσιαστικά η επισκεψιμότητα του χώρου αυτού. Και θέλουμε να κερδίσουμε τα παιδιά, ειδικά τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Να τα κερδίσουμε έτσι ώστε βιωματικά να επισκέπτονται τους αρχαιολογικούς χώρους και μέσα από ένα τέτοιο εκπαιδευτικό βιβλίο να μπορούν στη συνέχεια να κρατήσουν και κάτι στο σπίτι τους που θα τους μείνει, που δεν θα ξεχάσουν τον αρχαιολογικό χώρο, δεν θα πάρουν ένα απλό φυλάδιο και θα το πετάξουν. Είναι κάτι το οποίο, επειδή τα ίδια τα παιδιά θα το δουλέψουν, πιστεύω ότι θα το αγαπήσουν ακόμη περισσότερο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρωτοβουλία σας να μου δώσετε τη δυνατότητα να μιλήσω για το βιβλίο αυτό και στη συνέχεια στο βίντεο θα παρακολουθήσετε το βιβλίο αναλυτικά.